Δυστυχώς κάθε πέρυσι και καλύτερα ισχύει, συνεχίζει να ισχύει. Και το φετινό ήταν όντως από τα χειρότερα που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο της λαϊκής αγοράς και σαν παραγωγός. Όλο ένα και χειροτερεύει η εικόνα στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλίας, με τους παραγωγούς και τους εμπόρους να βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Οι επαγγελματίες του κλάδου έρχονται αντιμέτωποι τόσο με τις καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε μείωση της ποσότητας των προϊόντων, όσο και με το υψηλό κόστος παραγωγής. Αρκετά δύσκολο. Και αυτό γιατί οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μην είχαμε καύσωνα, αλλά ήταν παρατεταμένη θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς. Και τις περισσότερες φορές ήταν κυμαίνονταν από 35 έως 38. Υπήρξαν αρκετά προβλήματα με τις καλλιέργειες. Μειωθήκαν οι παραγωγές, το κόστος παραγωγής δεν έχει αλλάξει. Όσο παραμένει το κόστος παραγωγής υψηλό, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκτός από το υψηλό κόστος παραγωγής, καλούνται να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά, αφού η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί αισθητά, με τους καταναλωτές να αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Οπότε και η αγοραστική δύναμη περιορισμένη, γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα είναι από πού να φυλαχτούμε. Περιορισμένα και τα πλέον απαραίτητα. Όταν δεν φτάνουν τα λεφτά, πού να πρωτοδώσει. Ρεύμα αυξημένο. Καύσιμα αυξημένα, μάρκετ τα ίδια. Πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα γενικά για όλους μας. Απλά για μας είναι επιπλέον πιο δύσκολα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα καιρικά φαινόμενα και το κόστος παραγωγής. Και το ότι δεν υπάρχουν λεφτά στον κόσμο για να μπορέσει να αγοράσει τα απαραίτητα. Συγκρατημένες είναι ωστόσο οι τιμές, οι οποίες αυξάνονται μόνο όταν κάποιο προϊόν βρίσκεται σε έλλειψη. Έχει, αλλά όχι πάρα πολλές αυξήσεις σε εμάς. Γιατί είναι ευπαθή προϊόντα, τα οποία δεν αποθηκεύονται τα εκυπευτικά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μήλα, χλάδια, να πεις ότι θα τα βάλεις στο ψυγείο για να τα πουλήσεις μετά από 2, 3, 4 μήνες. Πολλοί είναι εκείνοι που εγκατέλειψαν το επάγγελμα λόγω των πολλαπλών προβλημάτων. Ήδη έχουν αποχωρήσει αρκετοί, και όχι μόνο εδώ στο Βόλο, αλλά γενικά και στη Θεσσαλία που γνωρίζω, αλλά και έχω ακούσει και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Με συναδέλφους που μιλάμε ότι αποχωρούν. Θα παλέψουν μέχρι τέλους οι επαγγελματίες του κλάδου, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσακανίκας, ευελπιστώντας πως η εικόνα στις λαϊκές αγορές θα βελτιωθεί. Δεν αγχώνομαι, γιατί το βλέπω ότι μας πάνε προς τα εκεί και ίσως αυτό θέλουν, να αγχωθούμε, να έχουμε άγχος, στεναχώρια και να αρρωστήσουμε στο τέλος. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, απλά θα το παλέψουμε μέχρι τέλους.